Λοιπόν, ως διαιτητής αυτής της κατ' επίφαση αντιπαράθεσης, θα ήθελα να συγχαρώ και τους δύο σας, γιατί προσεγγίσατε έτσι πολύ συνθετικά το ρόλο του PSA. Δηλαδή, καταφέρατε δίθεν μαχόμενοι να κάνετε μία σύνθεση εν τέλει για το ρόλο του. Εμένα με άγγιξε η πρώτη τελευταία διαφάνεια του Διονύση, αυτή η οποία θέτει τα όρια, τις όχθες μέσα στις οποίες αξιολογούμε κάθε πιθανή παρέμβαση μετά από την βιοχημική υποτροπή. Λοιπόν, αλήθεια, τώρα λόγος στο ακροατήριο. Αν μου επιτρέπετε ένα μικρό σχόλιο, η αλήθεια είναι ότι πολλά πράγματα δεν είναι ξεκαθαρισμένα. Απλώς νομίζω ότι δεν φταίει, κύριε Μητρόπουλε, το PSA γενικότερα, εάν δεν έχουμε κάτι καλύτερο να προγνώσουμε τους αρρώστους μας. Ευτυχώς η επιστημονική κοινότητα έχει αντιληφθεί ότι ειδικά στον ορμονοάντοχο καρκίνο του προστάτη, επιτέλους καταλάβανε και οι ογκολόγοι ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το PSA ως surrogate marker, έτσι. Δεν είναι. Γιατί στον ορμονοάντοχο ειδικά δεν αποτελεί δείκτη με κανέναν τρόπο της δραστηριότητας του καρκίνου του προστάτη. Ψηφοφορία. Αν υπάρχουν και ερωτήσεις. Τι ερώτηση να γεννήσαμε. Ξέρετε ότι αν δεν ψηφίσω εγώ δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα. Λοιπόν, ψηφίσουμε και μετά κάνουμε ένα διάλειμμα. Ναι. Μετά κάνουμε ένα διάλειμμα μέχρι τις 11, όπου θα ακολουθήσει το διαλεκτικά αμέσως επόμενο βήμα μετά από αυτό το οποίο αναπτύξατε εσείς προηγουμένως. Λοιπόν, αρχίστε, ψηφίζετε. Δεν είναι μόνο 20 άτομα εδώ πέρα μέσα. Και οι υπόλοιποι, παρακαλώ. Διονύση, βάζεις πλάτη στο να διαμορφωθεί αυτό το ποσοστό μέχρι τώρα, έτσι όπως υποθέτω ότι υποστήριξες πολύ με την τοποθέτησή σου του Ανδρέα. Ήσουν πολύ υποστηρικτικός. Είναι πολύ μεγάλο. Δείγμα του ότι τα πράγματα δεν είναι ξεκαθαρισμένα στο κεφάλι που έχει να μας στείλει. Α, μπορεί και βέβαια. Λέει ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Μελέκος, δεν μπορούμε να κάνουμε καμία ερώτηση μέχρι να βγει η ψηφοφορία. Ναι, ο κύριος Μελέκος είχε ζητήσει. Μην έχουμε κι άγχο την ψηφοφορία τώρα. Ναι. Λοιπόν, βιοχημική υποτροπή. Double time 9 μήνες. Ακτινοθεραπεία, επικουρική ακτινοθεραπεία, 65 γκάι. Θα δίνετε το ορμονικό ή όχι πριν. Μάλιστα. Και από όσο είναι ο μόνιμος τσακωμός μου με τους ακτινοθεραπευτές. Δεν υπάρχει καμία μελέτη η οποία να λέει ότι όταν πάμε να κάνουμε επικουρική ακτινοθεραπεία θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, όπως είναι τεκμηριωμένο ότι στην πρωτογενή ακτινοθεραπεία, όπου εκεί δεν νομίζω πως υπάρχει ουρολόγος αυτή τη στιγμή και ακτινοθεραπευτής που να μην δίνει μαζί με ορμονοθεραπεία. Για πόσο χρονικό διάστημα, αλλού είναι ο Παπαευαγγέλιο. Αλλά εκεί νομίζω πως είναι τεκμηριωμένο. Εκείνο το οποίο κουβεντιάζω και με τον αρρωστό μου πάντοτε σε αυτό το πράγμα είναι ότι δεν θέλω να πάρεις ορμονική θεραπεία για τον πολύ απλό λόγο ότι πρώτον δεν έχω μελέτες που να τεκμηριώνουν ότι όντως θα έχει κάποιο όφελος κανείς από αυτό το πράγμα, αλλά δεύτερο και κυριότερο είναι ότι δεν έχω καμία σιγουριά για το πού είναι η υποτροπή σου. Έχεις υποτροπή μεν, αλλά όσο και να πιστεύουμε τα διάφορα νομογράμματα και την κινηματική του PSA και λοιπά που μας δείχνει και μας λέει ότι πιθανότατα είναι τοπική ιστορία, άρα έχει νόημα η ακτινοθεραπεία, πού θα πάει να ακτινοβολήσει ο ακτινοθεραπευτής? Είναι ένα συγκεκριμένο κομμάτι που θα ακτινοβολήσει. Έστω ότι θα φτάσει να ακτινοβολήσει και την περιοχή των λαγωνίων. Αλλά είναι συγκεκριμένη η περιοχή. Άρα λοιπόν, εάν δεν έχω το μέτρο, το πώς θα συμπεριφερθεί το PSA μετά την ακτινοβολία, για να έχω ένα βαθμό σιγουριάς για την εντόπιση της νόσου. Γιατί αν είναι εκτός ελάσσονος πιέλου, παίρνει την ταμπέλα μεταστατική νόσος και όχι τοπική υποτροπή και χρειάζεται να πάρει ορμονική θεραπεία με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Άρα λοιπόν θέλω, από τη στιγμή που δεν έχω δυνατότητα απεικόνησης διαφορετική, να έχω κάποιο βαθμό σιγουριάς για το πού ήταν η νόσος την οποία κυνηγάω. Πού είναι το δέντρο που θα πάω να κόψω.
Άρα λοιπόν δεν δίνω ορμονική θεραπεία μαζί με αυτό. Να κάνω ένα σχόλιο, κύριε Μελέκο. Λειτουργεί, με ακούτε? Ναι. Λοιπόν, λόγω της διαφάνειας που θα βρείτε μέσα στο σχολείο, στις δικές μου τις διαφάνειες, είναι καλά απαντημένο το ερώτημα. Απλώς τις έχω κόψει λόγω οικονομίας χρόνου, διαφορετικά ο κ. Χατζηχρήστου θα με είχε πυροβολήσει. Υπάρχει μία μελέτη αναδρομική από τον TROC, General of Clinical Oncology 2008 ή 2009. Είναι μέσα στη διαφάνεια. Ακριβώς για το ερώτημα που έχετε κάνει. Κανένα πλεονέκτημα για την επικουρική, για την ορμονοθεραπεία μαζί με την επικουρική ακτινοβολία. Συμφωνώ με τον κύριο Μητρόπουλο. Τρέχουν τρεις μελέτες, το έχω σε ένα κουτάκι δίπλα από το διάγραμμα του TROC. Τρέχουν τρεις μελέτες, οι οποίες είναι προοπτικές πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Μόλις βγουν τα αποτελέσματα. Κάντε μου μια χάρη, κύριε Σκολαρίκο. Την Radicals. Μπορείτε λίγο, κύριε Σκολαρίκο, κάντε μου μια χάρη. Μπορείτε να ψηφίσετε λίγο και εσείς γιατί, για να τελειώσουμε, γιατί έχουμε ισοψηφία. Όχι, ο διαιτητής πρέπει να ψηφίσει. Ο διαιτητής. Πάντως ήρθε. Αυτά είναι τα πραγματικά δηλαδή. Ναι. Αυτά είναι τα πραγματικά δηλαδή. Όχι, γιατί βλέπω ότι είμαι λίγο πιο ψηλός. Προηγουμένως ήταν 21. Δεν ξέρω τι γίνεται. Κάτι θα μαγειρεύει ο κύριος. Είστε... Η ψήφος του Προέδρου που μετράει διπλή. Η ψήφος του Προέδρου. Θα δώσουμε κάτι παραπάνω. Συγγνώμη λίγο. Εάν πάτε στο PBL των δύο πριν, ακριβώς κάτω από το PBL3, υπάρχει αυτό το link για το ερωτηματολόγιο. Αυτό μόλις γυρίσετε. Τώρα όλοι μαζί πάμε για την ετήσια φωτογραφία έξω και μετά τον καφέ. Όλοι κατευθείαν στην Πρασιά, όπως κάθε χρόνο.